Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο, λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα που έχετε παρακολουθήσει σε αυτό το κανάλι, καθώς αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε σε κάποιο ταξίδι, αντιθέτως είμαστε στη βάση μας στην Ελλάδα. Ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο είναι γιατί είμαι σίγουρος πως πολλοί από εσάς θα βρεθούν φέτος στη Γερμανία για το Euro του 2024, αλλά και για το Final Four της EuroLiga στο Βερολίνο το φετινό Μάιο, αλλά φυσικά και για όλους όσους θα πάνε ένα απλό ταξίδι αναψυχής, χωρίς αυτό να σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός. Με αφορμή λοιπόν το πρόσφατο ταξίδι μας στο Βερολίνο, πάμε να δούμε μαζί μερικές προτάσεις για φαγητό για τις ημέρες τις οποίες θα βρεθείτε εκεί. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό που δεν πρέπει να παραλείψετε, και αυτό είναι σίγουρα το γερμανικό σνίτσελ, που η αλήθεια είναι ότι στους Έλληνες δεν αρέσει τόσο, γιατί το έχουμε συνηθίσει να είναι λίγο πιο ψωμωμένο, ενώ σε Γερμανία και Αυστρία το κάνουν αρκετά πιο λεπτό. Το παραδοσιακό είναι από μοσχαρίσιο κρέας, αλλά θα βρείτε επιλογές και από χοιρινό και σε ορισμένα μαγαζιά ακόμη και από κοτόπουλο. Το μαγαζί που επιλέξαμε εμείς είναι το Schnitzelei, μία αλυσίδα με 3 καταστήματα στο Βερολίνο, και εμείς πήγαμε σε αυτό που βρίσκεται στην περιοχή Charlottenburg. Το συγκεκριμένο υποκατάστημα βρίσκεται πιο κοντά από τα άλλα δύο στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, το γήπεδο το οποίο θα φιλοξενήσει αγώνες του Euro αλλά και τον τελικό της διοργάνωσης. Ήρθαμε σε ένα πιο fancy μέρος για απόψε. Ήρθαμε να δοκιμάσουμε παραδοσιακό σνίτσελ. Πήραμε ένα κανονικό σνίτσελ και ένα cordon bleu, το οποίο είναι σνίτσελ απλά γεμιστό. Ένα άλλο μαγαζί βαβαρικού στυλ που θα προτείνω, χωρίς όμως να έχω πάει, είναι το Hofbrau, που είναι δίπλα από την Alexanderplatz και έχει λίγο πιο οικονομικές τιμές σε σχέση με άλλα εστιατόρια. Παρακάτω λοιπόν, μπέργκερ. Νομίζω ότι υπάρχουν άπειρες επιλογές στο Βερολίνο για να δοκιμάσετε μπέργκερ, με ίσως την πιο διάσημη από αυτές να είναι το Burgermeister. Εμείς πήγαμε στο πρώτο μαγαζί που άνοιξε πριν δημιουργηθεί η αλυσίδα καταστημάτων, αυτό που βρίσκεται κοντά στη γέφυρα Oberbaum, αλλά και στο υποκατάστημα στην Alexanderplatz. Πολύ ωραία μπέργκερ και πατάτες, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Όμως για κάποιο λόγο οι τιμές μεταξύ των δύο ήταν διαφορετικές, με το original μαγαζί να προσφέρει πιο φθηνό μενού, και ίσως η εξήγηση να είναι ότι αυτό στην Alexanderplatz είναι ένα κανονικό μαγαζί, ενώ το original είναι ένας ανοιχτός χώρος με μόνο μερικά τραπεζάκια. Επόμενη επιλογή μπέργκερ είναι το Siso, που είναι ένα ασιατικού τύπου μαγαζί που έχει και κάποιες εναλλακτικές επιλογές όπως μπέργκερ με γαρίδα ή σολομό, αλλά και κάποιες μη συνηθισμένες επιλογές ακόμη και στα συνοδευτικά. Άλλες διάσημες επιλογές σε μπεργκεράδικα που είναι και αλυσίδες είναι το Burger Vision και το Kreutz Burger, χωρίς όμως να έχω άποψη γιατί δεν τα δοκίμασα. Ποιος πήγε στη Γερμανία χωρίς να δοκιμάσει λουκάνικα, και εμείς το πρώτο μας γεύμα πήγαμε σε ένα παραδοσιακό γερμανικό εστιατόριο όπου πήραμε μια πιατέλα με διάφορα λουκάνικα, πατατοσαλάτα και ξινολάχανο. Όπως θα έχετε διαπιστώσει, τα περισσότερα εστιατόρια στη Γερμανία είναι αρκετά ακριβά για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά στο συγκεκριμένο η μερίδα δεν απογοήτευσε, καθώς ήταν για δύο άτομα και η ποσότητα ήταν αρκετή. Πολύ ωραία και η ατμόσφαιρα του μαγαζιού, και στο πίσω μέρος υπάρχει χώρος με εξωτερικά τραπεζάκια για τους καλοκαιρινούς μήνες. Όσον αφορά λουκάνικα σε μορφή street food, δηλαδή στα όρθια, υπάρχουν άπειρα μαγαζάκια σαν καντίνες σε όλη την πόλη, λογικά και σε όλη τη Γερμανία. Εμείς δεν δοκιμάσαμε σε κάποιο στο Βερολίνο, αλλά στη Δρέσδη, όπου βρεθήκαμε για ημερήσια εκδρομή, όπου και πήραμε currywurst και bratwurst, τα οποία ήταν πολύ ωραία. Θα πρέπει να υπολογίζετε περίπου 4 με 4,5 ευρώ για το κάθε τι που θα δοκιμάσετε, και συνήθως, αν όχι πάντα, δεν περιλαμβάνουν τηγανιτές πατάτες και θα πρέπει να τις πάρετε χωριστά. Και μιας και μιλήσαμε για street food, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο φαγητό που οι Γερμανοί λατρεύουν, και αυτό είναι το kebab. Θα βρείτε άπειρα μαγαζιά μέσα στο Βερολίνο, και αυτό το οποίο δοκιμάσαμε εμείς είναι το συγκεκριμένο, που εννοείται θα προτείνω κιόλας, με την τιμή του ντουρούμ, δηλαδή του τυλιχτού, να ανέρχεται αυτή τη στιγμή στα 8 ευρώ. Πριν κλείσουμε, να σας δώσω και τη νούμερο ένα συμβουλή που αφορά το πρωινό σας, σε περίπτωση που η διαμονή σας δεν το περιλαμβάνει. Η φούρνη στο Βερολίνο τουλάχιστον είναι υπερβολικά ακριβή, και θα συνιστούσα να μην χαραμίσετε τα χρήματά σας. Αντιθέτως, προτείνω να πάρετε πρωινό από τα διάφορα μικρά μαγαζάκια που υπάρχουν μέσα στους υπόγειους σταθμούς του μετρό, καθώς αποτελούν την πιο οικονομική επιλογή, χωρίς όμως να είναι και κάτι το ιδιαίτερο. Επίσης, αν μένετε κοντά σε σούπερ μάρκετ, όπως και στην Ελλάδα υπάρχουν φούρνοι μέσα σε αυτά, και πιστέψτε με, στα Lidl θα δοκιμάσετε μερικά από τα καλύτερα πρέτσελ όλης της Γερμανίας.
αυτό ήταν το βίντεο, σύντομα αυτή τη φορά. Για όσους όμως θέλουν να ταξιδέψουν στο Βερολίνο ή ακόμη και στη Δρέσδη, μπείτε στο κανάλι μου να βρείτε ολόκληρο το βίντεο που έχω ανεβάσει με διάφορες συμβουλές για ένα πιθανό ταξίδι, όπου σας δείχνω όλα όσα πρέπει να δείτε κι εσείς από κοντά. Για όσους όμως βρεθούν για κάποιο από τα αθλητικά γεγονότα του 2024 στο Βερολίνο, ελπίζω να σας κάλυψα με τις γαστρονομικές μου επιλογές. Εάν σας άρεσε αυτό το διαφορετικό βίντεο, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe στο κανάλι να δείξετε και εσείς την εκτίμησή σας για αυτή την προσπάθεια και μέχρι το επόμενο βίντεο, καλά ταξίδια! Γεια!